Τεράστια προβλήματα βιωσιμότητας των αυτοαπασχολούμενων και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών αναμένεται να προκαλέσει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, σύμφωνα με τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, μιλώντας σε ημερίδα της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων Χανίων, τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν στοχεύει στη μείωση της φοροδιαφυγής, αλλά στην αύξηση των κρατικών εσόδων και ταυτόχρονα στη μείωση της αυτοαπασχόλησης και της μικρής επιχειρηματικότητας υπέρ της μισθωτής εργασίας. Γιατί μέσα από τις αλλαγές που ήρθαν, τριπλασιάζεται η φοροδοτική υποχρέωση των επιχειρήσεων αυτών. Σε μια εποχή που ήδη λόγω του λειτουργικού κόστους του αυξημένου κατά 40% λόγω ενεργειακού, λόγω αύξησης του κόστου πρώτων υλών και προϊόντων, λόγω αύξησης του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, έχει δημιουργήσει ήδη μια ασφυξία στη μικρή επιχειρηματικότητα. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ εκτιμά ότι αν επιμείνει η κυβέρνηση στην φορολόγηση με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, πολλές επιχειρήσεις θα οδηγηθούν σε λουκέτο. Δεν μπορεί να μεταβεί στην πράσινη οικονομία και βεβαίως είναι βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα θα δεχθεί επιπτώσεις και μόνο από τη μη ένταξη στη νέα εποχή. Σε συνδυασμό με το ένα φορολογικό σύστημα που είναι καθαρά φορομπηχτικό και αποτελεί κατά την άποψή μου κεφαλικό φόρο, θα οδηγήσει σε κλείσιμο επιχειρήσεων. Και το μεγάλο κίνδυνος που θα αντιμετωπίσουμε θα είναι η μετακίνηση επιχειρήσεων σήμερα που λειτουργούν νομίμως στον άτυπο χώρο της οικονομίας. Ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Δημήτρης Χριστοφοράκης, μίλησε για ένα αναχρονιστικό νομοσχέδιο. Ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος που προκύπτει από τα βιβλία τους, θα φορολογούνται με ένα τεκμαρτό τρόπο εισοδήματος που είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον μισθό, τον κατώτατο θεσμοθετημένο μισθό. Μάλιστα δεν φτάνει μόνο αυτό. Έχει και επιπλέον παράγοντες που δυνητικά μπορούν να προσαυξήσουν ακόμα περισσότερο τεκμαρτά το εισόδημα που δηλώνουν. Δυστυχώς επιβαρύνει πάρα πολύ. Αφενός αλλάζουν τα δεδομένα με την εφαρμογή τεκμηρίων, με τα νέα πρόστιμα, με τις νέες διαδικασίες, με τις πολλές λεπτομέρειες, με την ταχύτητα των δεδομένων που θα πρέπει να αναρτούνται. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι επιβαρύνουν ειδικά τις μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίοι δεν είναι ενημερωμένοι, δεν είναι, οι συνάδελφοι δεν έχουν εντρυφήσει σε αυτό τα νέα δεδομένα. Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Χανίων σχεδιάζει σειρά ενημερωτικών δράσεων με στόχο την πλήρη ενημέρωση των επαγγελματιών για τα επίμαχα σημεία του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.